οι νομοθετικές αλλαγές των τελευταίων δεκαετιών από όλες τις αστικές κυβερνήσεις και αυτές που προωθούνται σήμερα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που μόλις ακούσαμε, εκφράζουν μια ολομέτωπη επίθεση στα δικαιώματα και τις αιματηρές κατακτήσεις της εργατικής τάξης, το σάρωμα σε ό,τι έχει απομείνει. Η συζήτηση για το συνδικαλιστικό νόμο που πρόκειται να κατατεθεί, αντικειμενικά μαζί με την εναντίωση στα μέτρα που φέρνει, γεννά και την αναγκαιότητα να διευκρινίσουμε ότι το πλαίσιο των ετοιμάτων του εργατικού κινήματος σε καμία περίπτωση δεν υπερασπίζεται την ισχύουσα νομοθεσία. Υπερασπιζόμαστε λοιπόν την νομοθετική ρύθμιση των διατάξεων του νόμου 1264 του 82, αντιλαμβανόμενοι το πλαίσιο του ως επαρκές για την προστασία των συνδικαλιστικών ελευθεριών και δικαιωμάτων, την προστασία της συνδικαλιστικής δράσης και των σωματείων. Αν και οι εργαζόμενοι και τα σωματεία τους, από τη συσσωρευμένη τους πείρα, ξέρουν καλά την απάντηση, θα επιχειρήσουμε να θέσουμε κάποιους άξονες με βάση τους οποίους μπορούμε με ασφάλεια να απαντήσουμε αρνητικά. Σε σχέση καταρχάς με το θέμα της προστασίας των συνδικαλιστών και της συνδικαλιστικής δράσης, θα άξιζε να αναφέρουμε ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα. Η προστασία των συνδικαλιστών ενός σωματείου τελεί τουλάχιστον υπό τον περιορισμό του αριθμού των μελών του. Συνεπώς, η προστασία των συνδικαλιστών δεν είναι καθολική. Σε κάθε περίπτωση, και η ίδια η σύνθεση της Επιτροπής του άρθρου 15, που εξετάζει την απόλυση συνδικαλιστή, είναι τέτοια που αντικειμενικά αφήνει περιθώρια ώστε τα συνδικαλιστικά στελέχη να παραμένουν απροστάτευτα, με πάρα πολλά παραδείγματα να το επιβεβαιώνουν. Ακόμα και αυτή όμως, η όποια δηλαδή τυπική συνδικαλιστική προστασία προβλέπεται, δεν παρέχεται στα μέλη των εργοστασιακών, απεργιακών και σωματιακών επιτροπών και όχι τυχαία, αφού οι σωματιακές επιτροπές είναι στην πραγματικότητα όργανο πάλης του σωματείου σε κάθε τόπο δουλειάς. Πέραν αυτού, οι εκατοντάδες εργαζόμενοι που απολύονται λόγω της αδιαμφισβήτης και αποδεδειγμένης συνδικαλιστικής δράσης που αναπτύσσουν στους χώρους δουλειάς, χωρίς να έχουν όμως ταυτόχρονα εκείνη τη συνδικαλιστική ιδιότητα που προστατεύεται από τον νόμο, αλλά είναι δραστήρια και πρωτοπόρα μέλη του σωματείου, μένουν παντελώς απροστάτευτα. Το αποτέλεσμα της τυχόν προσφυγής τους στα δικαστήρια, πέραν της δυσβάσταχτης δαπάνης που απαιτεί για τον απολυμένο εργάτη, είναι σφόδρα αμφισβητούμενο, με τις δικαστικές αποφάσεις σε γενικές γραμμές να διαμορφώνουν αρνητική νομολογία. Άλλη πλευρά που εντελώς ενδεικτικά θέτουμε είναι το απεργιακό δικαίωμα ως μορφή συνδικαλιστικής ελευθερίας. Οι περιορισμοί που προβλέπονται στο απεργιακό δικαίωμα, για παράδειγμα 24-ωρη προειδοποίηση του εργοδότη, οι περιορισμοί σχετικά με το δικαίωμα στην απεργία των εργαζομένων στο δημόσιο, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στους ΟΤΑΣ, στις επιχειρήσεις δημοσίου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, αλλά και περιορισμοί στη δυνατότητα των συλλογικών οργάνων των εργαζομένων, που τέθηκαν πρόσφατα σχετικά με τη λήψη απόφασης για κήρυξη απεργίας από τον νόμο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, είναι μόνο ενδεικτικά παραδείγματα του νομοθετικού πλαισίου που στραγγαλίζει τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και τις ελευθερίες των εργαζομένων. Καθόλου τυχαία, βέβαια, σχετικά με το απεργιακό δικαίωμα, δεν είναι ούτε η διαχρονική εξαίρεση των αυτεργατών από τις όποιες νομοθετικές ρυθμίσεις, αφού παρά την κατάργηση του νόμου Λάσκαρη 330 του 76, αυτός διατηρείται σε ισχύ μόνο για τους ναυτεργάτες, γιατί ακριβώς αυτό το τμήμα της εργατικής τάξης αντιμετωπίζει το εφοπλιστικό κεφάλαιο, το πιο σκληρό δηλαδή τμήμα της εγχώριας αστικής τάξης. Πέραν όμως των νομοθετικών ρυθμίσεων, που ανοιχτά περιορίζουν ή και υπονομεύουν τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και δράσεις των μορφών οργάνωσής της, υπάρχουν και οι περιπτώσεις νομοθετικών ρυθμίσεων, που αν και τυπικά εξασφαλίζουν συνδικαλιστικές ελευθερίες και δικαιώματα, καταστρατηγούνται στην πράξη με τις ευλογίες του αστικού κράτους και των μηχανισμών του. Εξάλλου, το ίδιο το αστικό κράτος γνωρίζει καλά την τέχνη της μη ουσιαστικής εφαρμογής νόμων που το ίδιο έχει θεσπίσει, προκειμένου να ακυρωθούν στην πράξη παραχωρήσεις που έχουν γίνει στους εργαζόμενους κάτω από την πίεση των αγώνων τους. Ενδεικτικά παραδείγματα. 1. Πρώτο, η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του νόμου 1264 του 82 ορίζει: οι συνδικαλιστικές οργανώσεις κάθε βαθμού έχουν δικαίωμα να διανέμουν ανακοινώσεις τους μέσα στο χώρο εργασίας εκτός χρόνου απασχόλησης. Αμέτρητες όμως είναι οι περιπτώσεις εκείνες που η εργοδοσία αρνείται την είσοδο των συνδικαλιστών και τη διανομή υλικού του σωματείου στους εργαζόμενους. Ομοί καταστρατήγηση λοιπόν της νομοθετικής ρύθμισης με ατιμόρυτη βέβαια την εργοδοτική ασυδοσία. Άλλη πλευρά. Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ισχύοντος συνδικαλιστικού νόμου ορίζει ρητά:
δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε συνδικαλιστική οργάνωση εργαζομένων εργοδότες. Αρχή που πράγματι αποτελεί το θεμέλιο λίθο της συνδικαλιστικής ελευθερίας του εργαζόμενου. Η απαγόρευση συμμετοχής εργοδοτών στις εργατικές οργανώσεις συνιστά βασική κατάκτηση του εργατικού κινήματος και του ταξικού του προσανατολισμού. Εφαρμόζεται όμως η διάταξη αυτή στην πράξη? Η χειρή απάντηση δίνει η πρόσφατη εμπειρία από το 37ο συνέδριο της ΓΕΣΕ, που έδειξε ότι δεν είναι αρκετός για την εργοδοσία ο εργοδοτικός συνδικαλισμός, αλλά πλέον επιλέγει να επιβάλλει και τη φυσική παρουσία εργοδοτών στις οργανώσεις των εργατών και μάλιστα με τρόπο προκλητικό. Η παραπάνω νομοθετική ρύθμιση λοιπόν καταστρατηγείται πανηγυρικά και η συνδρομή του αστικού κράτους μέσω του πολιτικού του προσωπικού και των κατασταλτικών του μηχανισμών κυριολεκτικά οργιάζει μέχρι να το πετύχει. Έτσι, η απόφαση της Σοσιαλδημοκρατίας που μόλις είχε αναλάβει τη διακυβέρνηση με τις διατάξεις του νόμου 1264 του 82 να ελέγξει ή και να χειραγωγήσει το εργατικό κίνημα, να ενσωματώσει την αγανάκτησή του που εκδηλωνόταν με μεγάλους εργατικούς αγώνες, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελεί και δεν αποτελεί το νομοθετικό πλαίσιο που υπερασπίζεται το εργατικό κίνημα σήμερα. Είναι κρίσιμο επίσης να τονίσουμε ότι με διαδοχικές νομοθετικές ρυθμίσεις κάθε φορά επιδείνωση της θέσης των εργαζομένων όσον αφορά στα συνδικαλιστικά τους δικαιώματα και ελευθερίες δεν είναι επιμέρου ζήτημα και δεν μπορεί να εξετάζεται ανεξάρτητα από το βαθμό ανάπτυξης ή υποχώρησης του εργατικού κινήματος, την άνοδο ή ύφεση της ταξικής πάλης, τη φάση ανάπτυξης ή κρίσης της καπιταλιστικής οικονομίας, το συσχετισμό των δυνάμεων, τις γενικότερες συνθήκες αστικής διαχείρισης. Αδιαμφισβήτητο όμως είναι το γεγονός ότι στα πλαίσια της καπιταλιστικής διαχείρισης κάθε εργατική κατάκτηση είναι προσωρινή και αμφισβητήσιμη και αντικειμενικά δεν μπορεί να ικανοποιηθεί ολόπλευρα η ανάγκη συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας της λειτουργίας και δράσης των εργατικών σωματείων. Τα όρια δράσης των σωματείων και της συνδικαλιστικής ελευθερίας καθορίζονται νομοθετικά από το αστικό κράτος και την εξουσία του κεφαλαίου, που αντικειμενικά επιτρέπουν τη λειτουργία και δράση τους μέχρι το σημείο που δεν αμφισβητούνται τα όρια της ατομικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής. Η επερχόμενη αντιδραστικοποίηση του νομοθετικού πλαισίου εντάσσεται στη διαχρονική επιδίωξη των κυβερνήσεων και των κομμάτων του κεφαλαίου να δώσουν τη χαριστική βολή στα συνδικαλιστικά δικαιώματα και στις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Η συζήτηση που διεξάγεται χρόνια τώρα αξιοποιεί τα εκφυλιστικά φαινόμενα του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού, που το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα καλλιεργεί και εκτρέφει, και σε συνδυασμό με το πρόσχημα του εξυγχρονισμού, επιχειρεί να κάμψει ή έστω να αμβλύνει την κοινωνική αντίδραση, για να πετύχει όσο πιο ανώδυνα γίνεται την ομοίη εργοδοτική και κρατική παρέμβαση στη λειτουργία και δράση των συνδικάτων, τον περιορισμό των συνδικαλιστικών ελευθεριών και δικαιωμάτων, να ελαχιστοποιήσει την εργατική αντίσταση στους ραγδαία επιδεινούμενους για την εργατική τάξη όρους πώλησης της εργατικής της δύναμης. Γνωστή εξάλλου η τακτική του αστικού κράτους, που αφού εξαπολύσει μια έντεχνη και παρατεταμένη προπαγανδιστική επίθεση για να προετοιμάσει το έδαφος, στη συνέχεια περνά είτε στη συστηματική παραβίαση από πλευράς των μηχανισμών καταστολής και των κατοχυρωμένων και νομοθετικά συνδικαλιστικών ελευθεριών και δικαιωμάτων, είτε όταν το αστικό κράτος αισθάνεται πιο ισχυρό, ακόμα και στην κατάργηση τέτοιων διατάξεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η με αφορμή την πανδημία ουσιαστική κατάργηση από την κυβέρνηση και την εργοδοσία εργατικών κατακτήσεων και ο περιορισμός ελευθεριών και δικαιωμάτων, η επιβολή μέτρων καταστολής και η προσπάθεια ποινικοποίησης εργατικών και λαϊκών αγώνων. Και όλα αυτά την ίδια στιγμή που αναδεικνύονται τεράστιες κυβερνητικές ευθύνες για την απουσία μέτρων προστασίας στους χώρους δουλειάς. Αύξηση κρουσμάτων κορονοϊού καταγράφεται στους εργασιακούς χώρους, οι οποίοι έχουν μετατραπεί σε εστίες υπερμετάδοσης με ευθύνη κυβέρνησης και εργοδοσίας, που με κριτήριο το κέρδος έχουν μετατρέψει τα υγειονομικά πρωτόκολλα σε λάστιχο. Και επιπλέον η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, εφαρμόζει πιστά την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζει τα νοσοκομεία ως επιχειρήσεις, τη δημόσια υγεία ως κόστος, κοστολογεί τη ζωή του κάθε εργαζόμενου, δεν δίνει λεφτά για τη δημόσια υγεία. Οι βασικοί άξονες που αναπαράγονται στα δημοσιεύματα σε συνδυασμό με τις σποραδικές δηλώσεις του Υφυπουργού Εργασίας, που προφανώς τώρα είναι και πραγματικότητα, δίνουν τον τόνο των επερχόμενων ακόμη πιο αντιδραστικών αλλαγών. Καταρχάς, η γενίκευση της πρόβλεψης για προσωπικό ασφαλείας αντικειμενικά πλήττει τον πυρήνα του απεργιακού δικαιώματος, αφού ουσιαστικά η επιδίωξη είναι να μην σταματάει ή και να μην περιορίζεται καν η παραγωγή, με αποτέλεσμα να συνεχίζεται η παραγωγή υπεραξίας. Η πρόβλεψη επίσης για ποινές στα συνδικάτα σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας τους. Ενώ για απεργίες που θα κηρύσσονται παράνομες ή και καταχρηστικές, εξετάζεται το ενδεχόμενο διεκδίκησης αποζημίωσης από την πλευρά του εργοδότη.
Η νομολογία σχετικά με το ζήτημα των παράνομων ή και καταχρηστικών απεργιών τίνει να είναι πλέον παγία και έτσι αντικειμενικά περιορίζεται το δικαίωμα στην απεργία, αφού πλέον, πέρα της απόλυσης του απεργού χωρίς αποζημίωση, αφού θα θεωρείται ότι έχει διαπράξει ποινικό αδίκημα, θα επικρέμεται σαν δαμόκλειο σπάθη και η αξίωση του εργοδότη να αποζημιωθεί. Δρομολογείται επίσης η αλλαγή των χρονικών ορίων προστασίας των συνδικαλιστών από την απόλυση μετά τη λήξη της θητείας τους, αλλά και η μείωση του αριθμού των μελών της διοίκησης που προστατεύονται με βάση τον αριθμό των μελών της οργάνωσης. Αναφορικά με τις συγκεντρώσεις, ο νόμος λέγεται ότι θα ορίζει ότι πρέπει να πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο, για τα οποία θα υπάρχει συμφωνία από πριν. Ταυτόχρονα, φημολογείται η κατάργηση της αφισοκόλλησης εντός των επιχειρήσεων και προβλέπεται ότι οι ανακοινώσεις των συνδικάτων θα αναρτώνται, λέει, μόνο ηλεκτρονικά σε ιστότοπο, τον οποίο θα παρέχει ο εργοδότης, με προφανή βέβαια τον εργοδοτικό έλεγχο. Επίσης, λόγος γίνεται και για μείωση των συνδικαλιστικών αδειών. Το καθεστώς των συνδικαλιστικών αδειών λιδωρείται με πρωτοφανή ψέματα ή με επιλεκτικές καταγγελίες στον αστικό τύπο, που πατούν πολλές φορές σε υπαρκτά φαινόμενα εκφυλισμού από τους εκπροσώπους του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού. Βέβαια, πίσω από τις κορώνες για τις συνδικαλιστικές άδειες, κρύβεται η επιθυμία των εργοδοτών να αρθεί κάθε διευκόλυνση στους συνδικαλιστές, όχι βέβαια για να βελτιωθούν και να αντιμετωπιστούν τα εκφυλιστικά φαινόμενα, αλλά για να τεθούν περισσότερα εμπόδια στις ταξικές δυνάμεις που αξιοποιούν τις συνδικαλιστικές άδειες και τη συνδικαλιστική προστασία για να οργανώσουν την πάλη των εργαζόμενων ενάντια στο κεφάλαιο και το κράτος του, ενάντια στον εκφυλισμένο και απαξιωμένο εργοδοτικό κυβερνητικό συνδικαλισμό. Διαρθρωτική αλλαγή και ψηφιακό μετασχηματισμό στο συνδικαλιστικό κίνημα ονομάζουν το Γενικό Μητρό Συνδικαλιστικών Φορέων μέσω της Εργάνη για την καταγραφή των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Δηλώνουν ότι επιδιώκουν την οργάνωση ενός Μητρώου Μελών για κάθε συνδικαλιστική οργάνωση με καταγραφή του ακριβούς αριθμού συμμετεχόντων σε αυτή. Την εγγραφή, μάλιστα, στο Μητρώο φαίνεται να θέτουν ως προϋπόθεση για να υπογράφει συνδικαλιστική οργάνωση Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Επιδιώκουν λοιπόν ένα γενικευμένο φακέλωμα, μια τεράστια βάση δεδομένων, εργαλείο που ανά πάσα στιγμή θα βρίσκεται στα χέρια της εργοδοσίας και του κράτους, γεγονός αντικειμενικά αποτρεπτικό για τη συσπήρωση εργαζομένων στο σωματείο. Κοινός άξονας όλων των παραπάνω αλλαγών είναι η ομή επέμβαση κράτους και εργοδοσίας στη λειτουργία και δράση των σωματείων, ο ακόμα μεγαλύτερος περιορισμός των συνδικαλιστικών ελευθεριών και δικαιωμάτων και η αποτροπή κάθε εργαζόμενου να συσπηρωθεί στο σωματείο του υπό το άγρυπνο βλέμμα της εργοδοτικής τρομοκρατίας και της κρατικής καταστολής. Τα αστικά ιδεολογήματα και η οπορτουνιστική ρεφορμιστική γραμμή στο εργατικό κίνημα επιχειρούν, κρύβοντας τις καπιταλιστικές σχέσεις και την πραγματικότητα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, να πείσουν τους εργαζόμενους ότι η αντιδραστικοποίηση του νομοθετικού πλαισίου είναι αποτέλεσμα επιλογών κακών κυβερνήσεων ή κακών υπουργών. Άλλες πάλι φορές, πατώντας σε υπαρκτά προβλήματα εκφυλισμού που γεννά ο εργοδοτικός συνδικαλισμός, δηλώνουν απροκάλυπτα τη συμφωνία τους με τις ακόμα πιο αντιδραστικές ρυθμίσεις, στο όνομα δήθεν της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας του συνδικαλισμού και του συνδικαλισμού της πλειοψηφίας και όχι δήθεν των μειοψηφιών στη λήψη αποφάσεων. Πρόκειται για μεγάλη απάτη, αφού το δίκαιο θεμελιώνεται πάνω στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής και άρα στις καπιταλιστικές χώρες είναι αντικειμενικά αντιδραστικό και ανάλογα με την εκάστοτε ιστορική στιγμή και τα διαφορετικά δεδομένα της κάθε περίοδου, χαλαρώνει, σπάνια βέβαια, ή σφίγγει τη μέγενη, συνήθως με την επίκληση του εξυγχρονισμού του δικαίου. Κάθε εξυγχρονισμός όμως του αστικού δικαίου εκφράζει την προσπάθεια αντιστοίχησης του δικαίου στις σύγχρονες ανάγκες του κεφαλαίου, όπως εκφράζονται κάθε φορά για τη διασφάλιση της κερδοφορίας του, την ένταση του βαθμού εκμετάλλευσης εργατικής τάξης, την ενσωμάτωση, την καταστολή και τον αφοπλισμό της μέσα στην ταξική πάλη. Το ταξικά προσανατολισμένο εργατικό κίνημα και ο πόλος εισπύρωσής του, το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, απαλλαγμένο από την αυταπάτη ότι η αστική τάξη και το πολιτικό της προσωπικό με τους νόμους τους θα προστατεύσουν τη δράση των διάφορων μορφών οργάνωσης του προλεταριάτου, ξέρει καλά τη θέση του απέναντι στην αλυσίδα της καπιταλιστικής παραγωγής. Ξέρει καλά ότι δεν θα απαλλαγεί από τα δεσμά της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης μέσα στον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης. Το ταξικά προσανατολισμένο εργατικό κίνημα στοχεύει σταθερά με την πάλη του όχι μόνο να αποτρέψει την ακόμα μεγαλύτερη αντιδραστικοποίηση των ρυθμίσεων, αλλά να αποσπάσει κατακτήσεις ώστε να δημιουργήσει καλύτερες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της ταξικής πάλης που θα οδηγήσει στην ανατροπή του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος για να γίνει επιτέλους πραγματικότητα το σύνθημα «Νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη»,
που σημαίνει να έχει ο εργάτης και η εργάτρια σταθερή δουλειά και αξιοπρεπή διαβίωση, να καρπώνεται τον πλούτο που παράγει και να μην του τον κλέβουν, να έχει δωρεάν μόρφωση, υγεία, κοινωνική προστασία, να ψυχαγωγείται, να έχει ελεύθερο χρόνο.